Με το μαχητικό F-16 της ομάδας Ζεύς, ο επισμηναγός Θεοχαρόπουλος κλείνει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας ελιγμούς που κόβουν την ανάσα και στέλνει μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας. Αποτελεί συνέχεια του μολόν λαβέ του Λεωνίδα. Δείχνει το σθένος και το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Σε αυτή την επέτειο πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Κύριε επισμηναγέ, τα φτερά σας, τα φτερά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στέλνουν παντού το μήνυμα του ανθρωπισμού και της ειρήνης. Στέλνουν όμως σε κάθε ιταμό εισβολέα και το διαχρονικό μήνυμα των προγόνων μας. Μολόν λαβέ. Το έθνος μας είναι υπερήφανο για σας. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου και παιδιά με σημαίες στα χέρια παρακολουθούν και καταχειροκροτούν τις ένοπλες δυνάμεις που κάνουν επίδειξη δύναμης και υψηλού ηθικού. Επιβλητική φάλακα των υπερσύγχρονων αρμάτων μάχης Leopard 2 Hell κόβει την ανάσα στο περασμά της. Είναι η αιχμή του δόρατος του στράτου ξηράς. Οι χαλίβδινοι θώρακες για την άμυνα της χώρας. Την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαιώνουν οι μηχανοκίνητες πυροβολαρχίες με τα υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Πίγασος, τα όπλα του μέλλοντος, τραβούν τα βλέμματα στο περασμά του. Οι επίλεκτες ειδικές δυνάμεις μαγνητίζουν. Η θρυλική καταδρομής με τον πράσινο μπερέ. Η αερομεταφερόμενη κομάντο έτοιμη για κάθε αποστολή. Οι βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού. Οι αλεξιτωτιστές. Όλοι άριστα εκπαιδευμένοι για τα πιο παράτολμα χτυπήματα σε κάθε έδαφος αλλά και στη θάλασσα. Οι ευέλπιδες ναυτικοί δόκιμοι και Ίκαροι κλέβουν τις εντυπώσεις. Είναι οι αυριανοί ηγέτες στα πεδία των μαχών. Από τη Ρόδο και άλλα κρητικά νησιά, εθνοφύλακες που πήγαν στη Θεσσαλονίκη παρελάβουν καταχειροκροτούμενοι. Επιθετικά ελικόπτερα τύπου Απάτσι, τα γεράκια της αεροπορίας στρατού, πετούν χαμηλά πάνω από το χώρο της παρέλασης. Μαζί τους, Σνουκ και Χιούι σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς. Συγκινητική η παρουσία των ανάπηρων πολέμων και των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης που ανοίγουν την παρέλαση. Είναι το όχι απέναντι σε καθέναν ο οποίος επιβουλεύεται τα σύνορά μας, την εδαφική μας κυριαρχία και την ακυρεότητά μας.